Αριστερά, ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας εδώ. Σήμερα ως Νέα Αριστερά έχουμε την έναρξη λειτουργίας του εκλογικού μας κέντρου και έχουμε τη χαρά να βρίσκεται μαζί μας ο υπεύθυνος πολιτικού σχεδιασμού και υποψήφιος ευρωβουλευτής Γαβρίλης Σακελαρίδης, στον οποίο και θα δώσω το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ. Είναι μεγάλη χαρά και δικιά μου που είμαι σήμερα εδώ στη Λάρισα με αφορμή τα εγγένεια του εκλογικού κέντρου σε μια στιγμή που μπαίνουμε και στην τελική ευθεία, στην πραγματικότητα για τις ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου. Η Νέα Αριστερά δίνει αυτή τη μάχη σε όλη την Ελλάδα όλες αυτές τις μέρες, όλα τις τα στελέχη, οι υποψήφοι και οι υποψήφιες από το Ευρωψηφοδέλτιο. Έχουν βγει στις πόλεις, στην περιφέρεια, στα χωριά, σε όλη την Ελλάδα από άκρη σε άκρη, με σκοπό να δώσουμε αυτή τη μάχη των ευρωεκλογών, γιατί πιστεύουμε ότι είναι μια πολύ κρίσιμη μάχη σε πολλά επίπεδα. Πρώτα απ' όλα για το τι συμβαίνει μέσα στη χώρα μας. Θεωρούμε σημαντικό σε αυτή τη μάχη να σταλεί ένα ξεκάθαρο πολιτικό μήνυμα στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έχει πει και έχει δηλώσει ότι επιθυμεί να καταγράψει σημαντικά ποσοστά έτσι ώστε αυτά να του δώσουν τη δυνατότητα να συνεχίσει το μεταρρυθμιστικό του έργο. Εμείς από τη δική μας την πλευρά απαντάμε ότι ακριβώς γι' αυτό το λόγο τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας δεν πρέπει να είναι αυτά. Πριν από λίγο καιρό το καλοκαίρι πήρε 41% και νομίζω ότι ο κόσμος σε πολύ μεγάλο βαθμό έχει δει τα αποτελέσματα αυτής της ισχυρής λαϊκής εντολής που έδωσε στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Τα χαρακτηριστικά της κυβέρνησης αυτής είναι η αλαζονία, είναι η απομάκρυνση από τα πραγματικά προβλήματα της κοινωνίας, είναι η έλλειψη ενσυναίσθησης, είναι το γεγονός ότι κυβερνάει στην πραγματικότητα μέσα από έναν γυάλινο πύργο και αυτό το βλέπουμε σε πολλές εκφάνσεις της πολιτικής και κοινωνικής πραγματικότητας. Βλέπουμε την ακρίβεια να καλπάζει σε όλα τα επίπεδα. Η χώρα μας συνεχίζει να είναι δευτεραθλήτρια στον πληθωρισμό των βασικών αγαθών. Την ίδια στιγμή που σύμφωνα με τα στοιχεία της Εργάνης, το 55% των εργαζομένων αμείβεται κάτω από 1.000 ευρώ μεικτά. Αυτή είναι η κοινωνική πραγματικότητα έτσι όπως έχει διαμορφωθεί στη χώρα μας και οποιασδήποτε επικοινωνιακά κόλπα και αν χρησιμοποιεί ο κ. Μητσοτάκης, δυστυχώς δεν μπορεί να αποσύσει από πάνω του τις ευθύνες, τις κυβερνητικές για αυτή την κατάσταση. Είδαμε σήμερα, έστειλε ο κ. Μητσοτάκης μια επιστολή στην κυρία Φον ντερ Λάιεν, η οποία στην πραγματικότητα αποκαλύπτει το γεγονός ότι εδώ και 3 χρόνια δεν έχει ασχοληθεί, δεν έχει κάνει το παραμικρό για να αντιμετωπίσει η ελληνική κυβέρνηση μέσα στη χώρα μας, με τα μέσα τα οποία έχει και υπάρχουν αυτά τα μέσα. Ούτε αξιοποίησε την Επιτροπή Ανταγωνισμού, ούτε αξιοποίησε τους ελέγχους στην αγορά για να μπορέσει να ασκήσει πίεση στις πολυεθνικές, οι οποίες ακολουθούν διαφορετική τιμολόγηση, ακριβότερα προϊόντα στην Ελλάδα σε σχέση με άλλες χώρες στην ευρύτερη περιοχή. Βλέπουμε ότι η αιμονή στην εισαγόμενη ακρίβεια, η οποία ήταν από την πρώτη μέρα της διακυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη, στην πραγματικότητα αποτέλεσε το άλοθη για να μην κάνει τίποτα από την αρχή της κρίσης. Και μεθύστερα, και ενώ έχει περάσει πολύ καιρό, άρχισε να παίρνει μέτρα τα οποία δυστυχώς όμως φάνηκε ότι τη στιγμή που πάρθηκαν, επειδή ήταν πολύ καθυστερημένα, ήταν και ελάχιστα για να ανακόψουν αυτό το κύμα της ακρίβειας. Από την πλευρά της Νέας Αριστεράς έχουμε προτείνει μια σειρά από μέτρα να αντιμετωπιστεί η ακρίβεια. Και αυτά έχουν να κάνουν τόσο με την ολιγοπωλιακή διάρθρωση και την ανάγκη ελέγχου στις αγορές. Βλέπουμε δηλαδή ότι την ίδια στιγμή που οι τιμές έχουν φτάσει στα ύψη, με αποτέλεσμα οι πολίτες να χάνουν διαρκώς κομμάτι από την αγοραστική τους δύναμη και από το εισόδημά τους, τα κέρδη είναι αυτά τα οποία εκτινάσσονται. Και αυτό δείχνει ότι στην πραγματικότητα έχουμε μια ανεξέλεγκτη ολιγοπωλιακή αγορά σε πολλούς βασικούς και κρίσιμους κλάδους. Η Νέα Αριστερά λέει ότι πρέπει να υπάρξει έλεγχος σε αυτούς τους κλάδους, να εφαρμοστούν πλαφόν στα μεικτά περιθώρια κέρδους, να εφαρμοστούν, πάνω να απαγορευτούν πρακτικές οι οποίες έχουν να κάνουν με τα λεγόμενα πιστωτικά τιμολόγια, τα οποία δίνουν τη δυνατότητα σε σούπερ μάρκετ και σε μεγάλες αλυσίδες να αποκομίζουν όλο και μεγαλύτερα κέρδη εις βάρος και των προμηθευτών, εις βάρος και των καταναλωτών.
Όμως η ακρίβεια είναι ένα φαινόμενο το οποίο δεν έχει να κάνει αποκλειστικά και μόνο με τις τιμές, έχει να κάνει και με τους μισθούς και με το εισόδημα. Σήμερα βλέπουμε, όπως σας είπα και πριν, ότι ο μέσος μισθός στη χώρα μας παραμένει χαμηλός.